Καλησπέρα, φίλοι μα. Τέσσερι είναι οι παίχτε που είναι τα φοβορή για να κατακτήσουν τον τίτλο του φετινού survivor και κατά συνέπεια το μεγάλο χρηματικό έπαθλο που τον συνοδεύει. Αναφερόμαστε φυσικά στον Φάνι Μπολέτσι, στην Κατερίνα Δαλάκα, στη Σταυρούλα Χρυσαϊδή και τον Γιώργο Γκιουλέκα. Είναι οι τέσσερι παίχτε που έχουν ξεχωρίσει φέτο στου τύπου μάχη, είναι οι τέσσερι καλύτεροι του παιχνιδιού και αυτοί που συγκεντρώνουν τι μεγαλύτερε πιθανότητε να βρεθούν στο γαλάτσι και να διεκδικήσουν τη νίκη στο παιχνίδι. Φάνης Μπολέτσης, ο νούμερο ένα παίχτης του παιχνιδιού, ο νούμερο 1 στα στατιστικά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, άπιασε στο παρκούρ, ταχύτατο παίχτης και με πολύ καλή αντίληψη των στόχων. Φαντάζει το νούμερο ένα φαβορή για την νίκη φέτο, αν και έχει κατηγορηθεί πολλά και από συμπαίκτε του για το χαρακτήρα του και την έπαρση που δείχνει, αν και όπω έχω πει, όλοι οι παίκτε γνωρίζουν ότι είναι το φαβορή και είναι το μόνο σημείο που μπορούν να το χτυπήσουν, καθώ δεν μπορούν στου στίβου μάχη. Κατερίνα Δαλάκα, μία παίκτρια όλη η ιστορία του Survivor. Η καλύτερη γυναίκα θεωρώ που έχει περάσει από το παιχνίδι, ταχύτατη και αυτή και πολύ ανταγωνιστική. Είναι σίγουρα ένα από τα φαβορή για να βρεθεί στον τελικό του γαλατσίου, μία παίκτρια με πολλούς φαν αλλά και πολλούς που λατρεύουν να τη μισούν. Σταυρούλα Χρυσαϊδή, η βασίλισσα των στόχων όπως την αποκαλούν και όχι άδικα, η μόνη γυναίκα αντίπαλος της Κατερίνα Ταλάκα φέτος και η μόνη ουσιαστικά που μπορεί να τα βάλει στα ίσια μαζί της. Μια παίκτρια που το της δεν είναι τόσο τοραν όσο στόχος. Έχει καταφέρει σε όλες τις συμμετοχές του στο παιχνίδι να βρεθεί ένα βήμα πριν το γαλάτσι. Μήπως φέτος ήρθε η ώρα να βρεθεί κι αυτή σε ένα μεγάλο τελικό. Και τέλο, Γιώργο Γκουλέκα, ο αντίπαλο του Φάνι Μπολέτση στου τύπου μάχη, ο δεύτερο καλύτερο αγωνιστικά άντρα του φετινού παιχνιδιού, ταχύτατο κι αυτό, έχει αγαπηθεί κυρίω για το χιούμορ και το χαρακτήρα του και σίγουρα έχει συγκεντρώσει με το μέρο του πολλού υποστηρικτές του κολλητού του στο παιχνίδι, James Καφετζή. Αυτοί οι τέσσερι λοιπόν είναι οι Fantastic Four, όπω λέω εγώ συνήθω, είναι τα φαβορή να βρεθούν στο μεγάλο τελικό. Έχω ανεβάσει στην κοινότητα του καναλιού μα ένα poll, μπείτε να ψηφίσετε Ποιον θέλετε για νικητή του παιχνιδιού Σε λίγες μέρες θα ανεβάσω Τα αποτελέσματα αυτού του Πολ Εδώ σε βίντεο στο κανάλι μας Μπείτε παιδιά λοιπόν και ψηφίστε Ποιος από τους Fantastic Four θέλετε να είναι ο μεγάλος νικητής Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο Καλή συνέχεια, συνέχεια.